Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για αυτήν εδώ τη σφραγίδα της ιερογλυφικής. Είναι από το Corpus Nerminois und Mikensen Siegel 6101 A, B, C, D, A, B, C, D. Είναι στο Ashmolean Museum στην Οξφόρδη και το υλικό της δεν είναι αυτό που λέμε σαπουνόπετρα στην καθομιλουμένη ή στεατή της λίθος, στην πιο επίσημη, αλλά είναι καρνεόλι, είναι ένα πέτρωμα σχετικά όμορφο, έχει κόκκινο χρώμα, εν πάση περιπτώσει είναι κατεργάσιμο και είναι και σχετικά εύκολο να βρεθεί. Παρ' όλα αυτά δεν είναι αυτό που είπαμε στεατή της λίθος. Αυτό έχει τη σημασία του σχετικά με το ποιος το γράφει και ποιος το διαβάζει. Αυτό εδώ ίσως σας ξενήσει, είναι το κεφάλι μιας γυναίκας, βέβαια είναι αποτροπαϊκό σύμβολο, τότε τα καράβια, τα πλοία, η πλώρη τους στην ουσία ήταν ένα πρόσωπο ανθρώπινο και δι γυναικείο, δηλαδή για να φοβίζει τους εχθρούς, να διώχνει τους κινδύνους κλπ. Από το αποτροπή. Όπως έχουμε πει και για το συλλαβόγραμμα «μα», είτε κεφάλι εγωειδούς είτε ολόκληρο σώμα είναι «μα». Το ίδιο και εδώ, είτε κεφάλι γυναίκας είτε ολόκληρο σώμα είναι «βο». Εδώ. Επομένως, αυτό είναι «σα», δεν θα τα πούμε τώρα όλα γιατί θα αργήσουμε, οι πιο πολλοί από εσάς τα ξέρετε, θα κάνουμε όμως αναφορές σε αυτά που ενδεχομένως δεν γνωρίζετε. Ο γραφέας ήταν σπουδαίος και απεικόνισε αυτό το κεφάλι και εδώ με διάφορα συλλαβογράμματα και έχει βέβαια και αυτό τη σημασία του. Δεν είναι ευίωνο από ό,τι βλέπετε, αλλά θα πούμε περισσότερα. Αυτό εδώ είναι ένα πριόνι, το βλέπετε. Να το σχεδιάσω κιόλας. Είναι αυτό και αυτή είναι η λαβή του. Και εδώ είναι τα δόντια. Αυτό είναι ζε και στε. Να το. Φαίνεται. Ωραία. Το ίδιο είναι και αυτό. Αυτό είναι στου. Και αυτό είναι στου. Τα υποτιθέμενα μάτια. Έτσι. Είναι εδώ. Αυτό εδώ που είναι στόμα με δόντια είναι το τε. Να το βρούμε και αυτό. Να το. Κατά όμοιο τρόπο, αυτό εδώ είναι ρο, ρο και λο, είναι τούτο ή ετούτο. Λοιπόν, ετούτο είναι διπλό, είναι ανάποδα, όπως βλέπετε και εδώ είναι ανάποδα. Αυτό είναι ρε και λε, θα σας το δείξω τώρα, να το, είναι ανάποδα, όπως και αυτό το, η κούκλα που λέμε. Και αυτό εδώ είναι στου, ρε στου. Είναι εδώ, να το. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Η κούκλα έχουμε πει είναι και, αλλά σας δείχνω αυτό. Αυτό είναι φωτογραφία από το εκτύπωμα. Δηλαδή πήραν τη σφραγίδα και σε ένα μαλακό υλικό την χτυπήσανε και βγήκε αυτό το αποτέλεσμα. Εδώ είναι το ίδιο. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται. Εδώ έχει ένα συλλαβόγραμμα ακόμα. Είναι ένα μισοφέγγαρο. Εδώ ο καλλιτέχνης του μουσείου δεν το έχει φτιάξει. Αυτό όμως για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ζήτημα ζωής και θανάτου και θα καταλάβετε τι εννοώ. Το μισοφέγγαρο είναι με. Να το. Ωραία. Κάτι άλλο. Αυτό είναι διπλό, είναι τε και τε. Το δέντρο είπαμε όπως και να είναι, είναι τε και τε. Εδώ. Τε και τε. Επίσης τε και τε είναι και τούτο. Εδώ. Τε και τε. Δεν θα πούμε άλλα. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζετε. Επομένως, όλα αυτά τα 36 συλλαβογράμματα μας δίνουν αυτό εδώ το κείμενο.
σα βο στο και στου βέτε, τερόρε, στου με και ρομού δάστε στου ή και τες και τε στε στου στου κου παστου νοκου τετερόρα ρωσί. Δεν είπαμε κάτι ακόμα. Αυτό εδώ είναι το τριβόλι, είναι κου. Να το δούμε και εδώ. Το τριβόλι είναι εδώ, να το, έτσι. Το ίδιο κου είναι και αυτό. Και αυτό εδώ είναι στου. Διαβάζετε αυτό πρώτα και μετά εκείνο. Λοιπόν, αυτό είναι ροκελό και αυτό ροκελό. Να δούμε αυτά, τα έχουμε βάλει, τα έχουμε βάλει, ναι. Να τα, εδώ είναι. Άρα λοιπόν, έχουμε αυτή την ακολουθία. Αν χωρίσουμε σε λέξεις, σάβος, εδώ είναι δύο σίγμα μαζί, δεν μπορούν να μπουν, σάβος, στο χέρι του, βλέπετε, τα έχουμε κόκκινο όσα απαρτίζουν μία λέξη και όσα με πράσινο άλλη λέξη, την ακολουθή, και ξανά το ίδιο. Όπου έχουμε διάσπαση συλλαβής, έχω βάλει μπλε. Επομένως, σάβος, στο κέστου, βέτε, τέρ, ορέστου, με, και. Κέρομ, ούντες, τέστου, οικέτες. Τες, τούστου, κουπαστούν, ολκού, είναι ο κου, να το είναι εδώ, αλλά επειδή δεν μπορεί να μπουν δύο σύμφωνα μαζί, το έχουμε πει, μπαίνει εδώ πέρα ένα υγρό, το οποίο διαβάζει λάμδα όμως, έτσι τα έχουμε πει. Ολκού, τε, τέρορα, πρόσιν ή προσιν. Ωραία. Σάβος. Στο χέστο. Βίτε. Τυρ και θυρ. Ολέστο ή ολέστο καλύτερα. Μη, γε. Κέλον, ούδας, είδας, με ύψιλον. Τέστου, οικέτης. Θύς, τούστου, θύστο ή θύστο. Κοπαστόν, ολκό, τι. Τίλωρα, πλώσιν. Είναι και εδώ. Σάβος στο χέστο, βίτε. Θύρο λες το μίγε, κέλο μίδας θες το οικέτης, θύς θύς το κοπαστόν, ολκό τι, τίλωρα πλώσιν. Εδώ έχουμε βάλει, επειδή δεν μπορούν να μπουν τα δύο σύμφωνα μαζί, το έχουμε πει, έτσι, και το τελικό νι πάντοτε δεν μπαίνει στο τέλος της πρότασης. Μέχρι εδώ καλά. Τώρα, η σάβος. Τι είναι σάβος? Είναι ένας άγνωστος τόπος. Δεν ξέρουμε πού. Υπήρχε μία φήμη για τη βασίλισσα του Σαβά, η οποία πήγε να επισκεφθεί τον Σολομώντα, αλλά αυτό το βασίλειο του Σαβά ήταν πάρα πολύ μακριά, μέσα στον Αραβικό κόλπο, και δεν ξέρουμε αν είναι εκεί, και μάλλον δεν είναι εκεί. Παρόλα αυτά, επειδή υπάρχει αυτή η λέξη εδώ, τίλωρε, που σημαίνει πάρα πολύ μακριά, θα το δούμε όμως στη συνέχεια στο χέστο, έτσι. Είναι προστακτική παθητικού χρόνου κλπ. Να μην τα λέμε τώρα, είναι γραμμένα εδώ. Πιθανολογώ ότι υπήρχε ένα στοχαίο ή στοχό, το οποίο μεταγενέστερα στην αρχαία ελληνική γραμματεία βρέθηκε ως στοχάζομαι. Το βίτε, προστακτική όρεση του βίτε του βένο, βόβης βί, βόμεν βίτε βόσιν. Το λέμε και σήμερα, πηγαίνετε, έτσι, μεταβείτε, ας το πούμε. Θύρ είναι κύριο όνομα, αλλά και ουσιαστικό, θηρίο θύρ, ήταν ακόμα και ο Κέρορος, ήταν και ο Λέων της Νεμαίας,
Ήτανε και το ελάφι που θυσιάστηκε προς τιμήν της Αρτέμιδος. Ο Λέστο προστακτική ορίστη του Β' του όλυμε, του καταστρέφουμε και φωνεύουμε, αλλά ο τύπος αυτός έχει καταφύγει εκεί. Στην ουσία όμως είναι προστακτική παθητικού χρόνου, ο οποίος έχει χαθεί, αλλά επέζησε σαν όριστος δεύτερος του όλυμε. Το μη είναι αρνητικό μόριο, συντάσσεται η προστακτική, δέχεται άρνηση μη. Το γε είναι επιτατικό μόριο, επιτείνει δηλαδή τη σημασία του ρήματος που προηγείται. Κέλομαι, δίνω εντολή, δίνω οδηγίες, καλώ κάποιον. Είναι αυτό το κέλομ. Να το δω, κέρομ και εδώ κέλομ. Είδας είναι κύριο όνομα, δες και είδος με ύψιλον νερό. Άρα λοιπόν ο είδας αυτός, τον οποίο θα δούμε, στη συνέχεια ήταν, το όνομά του εν πάση περιπτώσει ήταν ελληνικό ή ελληνοποιημένο. Θέστο, προστακτική ορίστο βίντεο του τίθεμε, καθίσταμε κλπ. Και αυτό είναι παθητικός τύπος που έχει χαθεί και έχει καταφύγει σαν τύπος του τίθεμε στον αόριστο δεύτερο. Όμως είναι προστακτική παθητικού αορίστου. Οικέτης είναι αυτός που εκλυπαρεί πέφτοντας στα γόνατα και κάνοντας τις καθορισμένες κινήσεις. Μπορείτε να δείτε στην βιβλιογραφία και εικόνες ακόμα, εικαστικές απεικονίσεις των οικετών, αλλά και ο Όμηρος περιγράφει ότι έπεφταν και έπιαναν τα γόνατα αυτού τον οποίον οικέτευαν και μάλιστα με το ένα χέρι αγκάλιαζαν τα γόνατά του και με το άλλο έπιαναν το πηγούνι του. Λοιπόν, οικέτης αυτός που εκλυπαρεί πέφτοντας τα γόνατα και κάνοντας τις καθορισμένες κινήσεις. Θης, ο θης του θητός. Οι θήτες ήταν εργάτες χωρίς δικαίωμα ιδιοκτησίας. Με ήττα όμως, γενική είναι θητός. Αυτοί χρησιμεύαν σαν εργάτες σχεδόν σαν δουλοπάρικοι στα χωράφια και ήταν και κοπηλάτες στα καράβια. Θήστο με ύψιλον, προστακτική παθητικού αρίστου, επέζησε στην προστακτική παρακειμένο ως τεθίστο. Κοπαστής, ο κοπηλάτης. Λέμε και σήμερα κοπαστή. Έχει επιζήσει σήμερα, αλλά με άλλη σημασία. Παράβαλε ο αρμενιστής. Ολκό, η κυρία αυτή, προστάτης θεότητα των πλοίων και των ελιμενισμών. Δες ολκάς ίσον εμπορικό πλοίο, αλλά και ο όρμος που ελιμενίζονταν τα πλοία λέγονταν ολκός. Ολκάς, συγγνώμη. Τι είναι δοτική προσωπική αυτονομία θηλυκού γένους, θα μπορούσε να είναι και άρθρο, αλλά τα άρθρα δεν πολύ εμφανίζονταν εκείνη την εποχή και έτσι θεωρούμε ότι ήταν η αρχική μορφή του άρθρου που ήταν η αντωνυμία. Τίλωρα, αιτιατική επιθέτουσε θηλυκό γένος, αλλά δεν επέζησε. Είναι εδώ. Δεν επέζησε. Αντίθετα, επέζησε ο τύπος τίλωρος, θα το βρείτε στα λεξικά, ο πολύ μακρινός. Από τίλε και όρος, όπως λέμε σήμερα, τηλέφωνο, τηλεόραση κλπ. Ο όρος όμως, το όρος, δεν είναι το βουνό, έτσι, είναι το όριο, εδώ, το σύνορο. Και πλώσιν, αιτιατική ενικού, μεταγενέστερο είναι πλεύσιν, από ρίζα πλώ, εκ της οποίας πλώος πλούς. Ονομαστική ενικού, πλώσεις. Και μετά έγινε πλεύσεις. Πολύ αργότερα. Αυτό είναι το λεξιλόγιο, το έχετε και εδώ, μπορείτε να το δείτε. Σάβος στο χέστο. Ας γίνει στόχος η σάβος. Παθητική σύνταξη, θα μου πείτε γιατί να κάνει παθητική και μετά να γίνεται τροπή σε ενεργητική, θα σας πω. Σάβος στο χέστο, 1, 2, 3, 4, 5. Ενώ αν ήταν ενεργητική σύνταξη, στοχεύσατε σάβων. Στο χε ου σα τε σα βο. 7 σύλλαβες. Τώρα με 5 κάνει μεγάλη οικονομία. Όμως εμείς, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, το κάνουμε σε ενεργητική σύνταξη και βγάζουμε το νόημα ακόμα καλύτερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εδώ το έχω μεταφέρει έτσι. Στην ουσία, στοχεύστε τη σάβο.
βάλτε στα σχέδιά σας να μεταβείτε στη Σάβο. Βείτε, μεταβείτε, πηγαίνετε. Φεύγει η αρμάδα, φεύγει η αρμάδα. Για να έχει αυτό εδώ, θυρ ολέστο μήγε. Γιατί σας είπα, είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Διότι αν δεν λαμβάναμε υπόψη αυτό, εδώ το μη, ήτανε θυρ ολέστο γε. Δηλαδή, ο θυρ οπωσδήποτε να πεθάνει αν ήταν πρόσωπο ή αλλιώς αν ήταν περιοχή ή πόλη ή κάποιος λαός, δεν ξέρω τι, να καταστραφεί. Είπαμε το όλοι με είναι εδώ. Καταστρέφομαι και φωνεύομαι. Ανάλογα με το υποκείμενο. Λοιπόν, θύρο λες το μήγε. Βεβαίως ή εν υπερθέτως δεν πρέπει να θανατωθεί ο θύρ. Κι αν είναι περιοχή ή θύρ, να μην καταστραφεί. Κέλωμε, δίνω οδηγίες, δίνω εντολές, επιθυμώ πάρα πολύ, επιθυμώ πολύ να πέσει στα γόνατα και να εκλυπαρεί ο είδας. Κέλλον είδας θέστο να καταστεί οικέτης. Θύς, θυτός, το είπαμε έτσι. Ναι, θυτός, να το εδώ. Λοιπόν, θύς θυτός, ένας θύτης, ένας ακτήμονας που ήταν κοπηλάτης, θύς κοπαστών, ένας από τους κοπηλάτες, θύστο να θυσιαστεί ολκό τι, σε αυτή την κυρία. Για ποιο λόγο, τίλωρα πλώσιν, ώστε να υπάρξει επιτυχής πλούς μέχρι το τόσο μακρινό μέρος. Αυτά λέει η σφραγίδα. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε κάτι άλλο, έχουμε καθόλου χρόνο. 2 λεπτά. Ωραία. Θα πω τώρα κάτι για το οποίο θα σας πω 2 πράγματα. Το ένα είναι επί του κειμένου εδώ. Αυτό εδώ, θες, εδώ το βλέπετε, που το διάβασα θες. Θα μπορούσε να είναι και θες. Προστακτική του τίθιμη. Αόριστος δεύτερος. Δηλαδή, διευθέτησε εσύ θύστο και λοιπά, κοπαστόν και λοιπά. Όμως, είναι 2 προστακτικές μαζί. Αυτό είναι λίγο σόλικο, είναι σχεδόν αδύνατο και ως ενοιολογικά δηλαδή, εκτός και θεωρούσαμε ότι εδώ υπάρχουν 2 άνω και κάτω τελεία και αυτό ήταν η πρόταση από μόνη της, κύρια πρόταση, μάλιστα με υποκείμενο το εσύ. Δεν είναι έτσι. Είναι και βέβαια θα έπρεπε να αναφέρεται και το αντικείμενο, που εδώ δεν υπάρχει. Ας πούμε ότι ήταν διευθέτησε θύς των κουπαστών. Τις θα έπρεπε να είναι κάποιος από τους κουπαστές. Δεν υπάρχει. Επομένως είναι θύς, έτσι, ο ακτήμων, ο κοπηλάτης κλπ. Θύς κουπαστών, ένας από τους φουκαράδες αυτούς που τραβάγανε κουπί, θύς του να θυσιαστεί στην ολκό, ώστε να έχουμε επιτυχή πλεύση. Προς το τόσο μακρινό, να έχετε προς το τόσο μακρινό μέρος. Το ένα είναι αυτό, το άλλο. Είχα πει στην προηγούμενη συζήτησή μας, είχαμε βρει μια λέξη, όπτιμα. Και μου είπανε ότι δεν το τόνισε σωστά και έπρεπε να τονιστεί έτσι οπτίμα. Είναι η όπτιμη ή οπτίμη. Ανέβασα τον τόνο και δεν μετανιώνω που τον ανέβασα, όχι ότι κάνω λάθη, δεν κάνω λάθη, κάνω λάθη. Αλλά εδώ δεν πρόκειται για λάθος. Είχαμε πει ότι υπήρχε μία οκυλή η οποία είναι οκέλα στην δωρική της εκδοχή. Εδώ ανέβηκε ο τόνος. Αντί για τη λίγουσα, στην παραλίγουσα. Ακριβώς γιατί ήταν αιωλικός τύπος και ακολουθούσε
Άλλη μία λέξη, δωρική. Δα ή δαν. Δωρική. Και στη δωρική πολλές φορές ανεβαίνουν οι τύποι. Παράδειγμα, τώρα να πάμε στην αιωλική. Έλθον, θυμήθηκα ένα τύπο της, ένα στίχο της Σαφούς. Έλθον εξ ουράνο. Τι είναι αυτό? Ελθόντα εκ των ουρανών ή εκ του ουρανού καλύτερα. Έλθον, ανεβαίνει ο τόνος. Ουράνο, δεν λέει ουρανό, λέει ουράνο, ανέβηκε ο τόνος. Επομένως λοιπόν και εδώ σωστά το είπα όπτιμα και όχι οπτίμα. Το ξαναλέω, όχι ότι δεν κάνω λάθη, κάνω λάθη, αλλά αυτό το έκανα επίτηδες ή καθέλξην επειδή ανέβαιναν οι τόνοι στις προηγούμενες λέξεις. Λοιπόν, αυτά. Σάβος στο χέστο, βήτε, θύρον λες στο μήγε, κελομίδας θες στο ικέτης, θύς θύς στο κοπαστόν ολκό τί, τίλωρα πλώσιν. Ας γίνει στόχος η Σάβος, με τα βήτε εκεί, βεβαίως δεν πρέπει να θανατωθεί ο θύρ, εδώ υπησέρχεται και ένας ενδεχόμενος δόλος, διότι θα ήταν πάρα πολύ εύκολο ο αναγνώστης, ο αποδέχτης, να μην το δει αυτό και να θανατωθεί ο θύρ. Αυτό τώρα, αν είμαστε και λίγο εφάνταστοι, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε το εξής, ότι συνεννοήθηκαν δύο ηγεμόνες να συμπτύξουν τους στόλους τους για να φύγει μια μεγάλη αρμάδα για αυτό το μακρινό στόχο, δεν ξέρω που είναι, αλλά ο ένας απέτησε από τους δύο, ή μάλλον ας μην το πούμε έτσι, ας πούμε ότι ο γραφέας είχε δικούς του λόγους να περάσει και απαρατήρητο αυτό. Ας τα αφήσουμε έτσι. Μπορεί να ήταν ο γραφέας μέσα στο ιερό, μπορεί ο ένας από τους δύο συμβαλόμενους να είπε γράψτε το έτσι, αλλά να μην φαίνεται πολύ, όμως εμείς από ευσυνειδησία εξετάζουμε κάθε πτυχή όλης αυτής της ιστορίας και είδαμε και αυτό το συλλαβόγραμμα εδώ. Επομένως, εκ των υστέρων και μετά από 4.000 χρόνια δικαιώθηκε αυτός ο θύρ. Μη γε. Το γε είπαμε είναι επιτατικό μόριο και λέει ο λες το μη. Προσέξτε να μην χαθεί ο θύρ. Αυτά. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και το Θέμη και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.